Με την κατάσταση να είναι ασφιχτική στα δημόσια νοσοκομεία και την ταλαιπωρία των ασθενών να αυξάνεται, τα εντέλεσθε συνεχίζονται με τρεις ακτινολόγους αυτή τη φορά από το Παγνί να ευμερεύουν για το επόμενο χρονικό διάστημα στο Βενιζέλιο, το οποίο όπως έχει γίνει γνωστό, αδυνατεί να ευμερεύει με ασφάλεια για τους ασθενείς. Δυστυχώς κάθε μέρα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές και ακόμα χειρότερα. Ήδη η διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας έδωσε εντολή σε τρεις ακτινολόγους γιατρούς να εφημερεύσουν το επόμενο διάστημα στο Βενιζέλιο λόγω της έλλειψης του εκεί προσωπικού ιατρικού. Καταλαβαίνει κανένας ότι αυτές οι λύσεις που μεταφέρουν το πρόβλημα από νοσοκομείο σε νοσοκομείο έχουν τα όρια τους και βεβαίως έχουν φτάσει στο ως εδώ και μην παρέγει. Το πρόβλημα ενός νοσοκομείου αποτελεί πρόβλημα όλων των νοσοκομείων, καθώς κανένα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά με φόντο τις τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό και τα εντέλεσθε, με τους γιατρούς να πηγαίνουν από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, δήλωσε ο Δημήτρης Βρύσαλης, ο οποίος αναφέρθηκε στην περαιτέρω αποδυνάμωση του Παγνί με αναισθησιολόγους, αλλά και στην επιδείνωση των προβλημάτων λόγω των παραιτήσεων γιατρών από τις αρχές του χρόνου. Δύο γιατροί αναισθησιολόγοι, ο ένας από τον Άγιο Νικόλα και άλλος από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, έχουν πάρει θέση στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Ως εκ τούτου θα δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα στο ανησιολογικό τμήμα. Ένα στοιχείο να πω μόνο ότι από 1η-1η του 24 μέχρι και τώρα έχουν παραιτηθεί 7 γιατροί και αν συμπληρωθεί, αν προσθέσει κανένας και τον αριθμό των συνταξιοδοτήσεων, έχουμε πάνω από 15 περίπου γιατρούς που έχουν φύγει το τελευταίο διάστημα από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Και βεβαίως το νοσηλευτικό προσωπικό φιλορροεί την ίδια ώρα που οι ανάγκες είναι τεράστιες. Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση στέλνουν αύριο το μεσημέρι από το Σελινάρι υγειονομικοί, σωματεία, φορείς και εκατοντάδες πολίτες στο Πανελλαστιθιώτικο Συλλαλητήριο. Η κατάσταση σε όλο τον νομό είναι η ίδια και πολύ δύσκολη. Στην Ιεράπετρα, εκείνη τη μέρα, εφημέρευε μόνο ένας χειρούργος την καθαρή Δευτέρα και το κέντρο υγείας. Κανείς άλλος. Και είναι αυτό το νοσοκομείο που είπε ο Μητσοτάκης όταν ήρθε ότι μην ανησυχείτε. Θα φτιάξουμε ένα νοσοκομείο που τουλάχιστον οι βασικές ειδικότητες θα υπάρχουν. Έχει περάσει ένας χρόνος και η κατάσταση χειροτέρεψε. Γι' αυτό έχει εξαγριωθεί ο κόσμος και υπάρχει τέτοια αγωνία και βγαίνει στο δρόμο. Η τραγική υποστελέχωση και στα τρία νοσοκομεία του νομού Λασιθίου με τις εφημερίες τρόμου και τους χιλιάδες ασθενείς αναμονή για χειρουργικές επεμβάσεις συνθέτουν την ανησυχητική κατάσταση με τις επιτροπές αγώνα των νοσοκομείων να στέλνουν το μήνυμα προς το αρμόδιο Υπουργείο ότι με την υγεία δεν παίζουμε.